Καλημερούδια. Φωνάρα. Λοιπόν, έχω σηκωθεί πρωί-πρωί, έχω ετοιμαστεί, η ώρα είναι 10 παρά και έφυγα να πάω στο μολ γιατί θέλω να πάρω ζώνη για το χθεσινό pullover που σας είπα. Θέλω να πάρω κάτι καλτσάκι που έχω βάλει στο μάτι και από την τελευταία μέρα, δεν ξέρω αν θυμάστε πριν κάτι μέρες που είχα πάει στα American Eagle, μου τριγυρνάει στο μυαλό ένα παντελόνι, δεν το λες καμπάνα, το λες όλο καμπάνα, από πάνω μέχρι κάτω. Είναι ένα τεράστιο φαρδί παντελόνι, είναι jean και είναι φαρδί από εδώ πάνω μέχρι κάτω. Και το είχα δει και στην κρεμάστρα, δεν το είχα δοκιμάσει και από τότε κάθε φορά που φοράω το παντελόνι, το jean καμπάνα, μου τριγυρνάει στο μυαλό, μου κάνει έτσι επάνω, το δοκιμάσω να δω αν μου αρέσει, να το χτυπήσω. Και φεύγω τώρα που είναι πρωί πρωί γιατί μετά ποιος ξέρει τι θα γίνεται εκεί μέσα. Ήρθα American Eagle και ήρθε η στιγμή να σας δείξω ποιο είναι αυτό το παντελόνι που μου κάνει έτσι. Εγώ είμαι τέλεια. Τέλεια. Παιδιά, δεν μπορώ. Να το το τζιν, δείτε, είναι πάρα πολύ φαρδί από πάνω μέχρι όλο κάτω. Είναι πολύ πολύ σκούρο, δεν είναι μαύρο, είναι σκούρο μπλε και κάνει έτσι μια πολύ μεγάλη καμπάνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξαναβγαίνω από το σπίτι. Ήταν η τελευταία φορά. Τελευταία! Δεν άντεξα, το χτύπησα το παντελονάκι, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιδιά, είναι τέλειο τζιν, δείτε εδώ, είναι φαρδί από πάνω μέχρι και κάτω. Και όταν μπήκα μέσα στο κατάστημα μου λέει η κοπέλα να σας ενημερώσουμε ότι στα δύο τεμάχια το δεύτερο είναι στη μισή τιμή, και πήρα και αυτό το μπλουζάκι, το είχα δει και αυτό την προηγούμενη φορά, το φόραγε μια κοπέλα και στο δοκιμαστήριο. Και λέω άντε ας το πάρω, δείτε τι ωραίο που είναι, είναι πολύ γλυκούλη και είναι πολύ ωραίο χρώμα. Εδώ φαίνεται πολύ έντονο, αλλά δεν είναι τόσο, είναι πιο σκουρό χρώμα και ταιριάζει και ωραία έντονο μεταξύ με αυτό το παντελόνι. Δεν το πήρα για να το συνδυάσω έτσι, αλλά τώρα που το έβαλα κάτω, γιατί αυτό δεν το δοκίμασα καν, απλά βρήκα το νούμερό μου και το πήρα, βλέπω ότι ταιριάζουν ωραία, δείτε εδώ. Το ότι έχω αυτόν τον τέλειο λόσωμο καθρέφτη και επειδή πίσω σκάει ο ήλιος και δεν φαίνομαι στην κάμερα, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Οπότε πάμε στα γνωστά, μέσα στα γνωστά μας να σας δείξω. Wow, ταιριάζει πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το τζινάκι είναι τέλειο. Δείτε εδώ πέρα είναι φαρδί από πάνω μέχρι και κάτω. Και πήρα και αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι που βέτε τι ωραία που κάνει εδώ πέρα. Τι τέλειο που είναι. Και θέλω να σας δείξω και αυτό εδώ. Μακρύ παντελόνι, μακρύ παντελόνι, δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ λόγω του ύψους μου δεν βρίσκω εύκολα μακριά παντελόνια που να είναι μέχρι κάτω. Ειδικά οι σωλήνες μου είναι, σταματάνε στο πιο πάνω από τον αστράγαλο. Και δεν γίνεται, δεν είναι ωραίο, ειδικά το καλοκαίρι που φοράς το σανδάλι, τώρα στο μποτάκι κρύβεται, δεν το βλέπει κανείς. Αλλά όχι παιδιά, στα American Eagle θα βρείτε πολύ ωραία ρούχα. Και μακριά, μακριά μανίκια, μακριά εδώ, στον κορμό. Αυτό εδώ είναι medium, μπαίνω εγώ σε medium, που εγώ φοράω πάντα large. Και δείτε εδώ πέρα, μου είναι και εδώ μακρύ και τα μανίκια μου είναι εντάξει. Αυτό εδώ είναι εξάρι, που εγώ δεν φοράω ποτέ εξάρι. Και δείτε εδώ το, πώς το πω δικά το πώς είναι. Αυτό που θα σας πω δεν θα το πιστέψετε, γιατί ούτε εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί πράγματα είπα ότι πάω στο mall, θυμάστε? Ζώνη δεν πήρα, ξέχασα, τώρα το θυμήθηκα. Δεν πάω καλά. Καθόλου καλά. Εν τω μεταξύ γι' αυτό πήγα. Αυτός ήταν ο σκοπός μου, να πάω να πάρω τη ζώνη και να πάω στα American Eagle μετά να δω για το παντελόνι. Το παντελόνι το πήρα. Τη ζώνη δεν την πήρα. Ταν ταραραν! Που κάνει και το Instagram. Εγώ το κάνω με το στόμα. Και στο καλτσάκι με τον αριθμό 18 για την τρίτη τυχερή. Το τελευταίο δωράκι είναι μία μάσκαρα. Και ελάτε λίγο να σας δείξω όλα τα δωράκια που θα πάρει η τρίτη τυχερή, γιατί υπήρξε ένα μπλέξιμο με αυτή την τρίτη τυχερή. Οπότε αυτά εδώ είναι που θα πάρει. Μία μάσκαρα από Oriflame νομίζω, ναι. Ένα Makeup Forever κραγιόν. Μία παλέτα με σκιές από Sephora. Ένα Tattoo Brow από Maybelline. Sephora πάλι κρέμα χεριών. Και Fenty Beauty Highlighter, αυτά τα 6 είναι της τρίτης νικήτριας. Αφήνουμε στην άκρη Lancôme και ξεκινάμε με τιμωρό, το βλέπετε. Λοιπόν, και πάμε στο νούμερο 18, όπου κραγιόν από ό,τι καταλαβαίνω έχει.
Ναι, λοιπόν, σε μια απόχρωση που θα τη βάλω στο ντουλάπι με αυτά που σας δίνω σε giveaway, γιατί πορτοκαλίζει. Κλασικά, ξέρετε εγώ ότι με τα πορτοκαλί υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Πάμε στην αγαπημένη Kills και στο νούμερο 18, όπου υπάρχει εδώ πέρα κάτι μικρούλι. Δείτε εδώ τι γλυκό κουτάκι. Έχει και το φιωγκάκι του πάνω. Έλα, τι ωραία. Έχει την αγαπημένη μου κρέμα προσώπου από Kills. Αρχίσαμε πάλι. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν γίνεται με τα κουτάκια, όχι φέτος, κάθε χρόνο με τα κουτάκια το ίδιο βιολί. Ας μείνει εκεί και αυτή η κρέμα μέχρι να βρω κάτι αιχμηρέο να το βγάλω. Και πάμε στο νούμερο 18, στο αγαπημένο κουτί από Lancôme. Για να δούμε τι κρύβει, Έχει μία κρέμα για το πρόσωπο και για τον λαιμό, αλλά από ό,τι βλέπω ταιριάζει για την μαμά μου, θα τη δώσω στη μαμά μου. Εντάξει, μπορείς και εσύ να βάλεις τη δική σου, την ηλικία κοντεύει στα 30 κουκλίτσα μου, αλλά όχι, θα τη δώσω στη μαμά μου αφού της έκλεψα το pullover. Θα της δώσω έτσι μία κρέμα να της ρίξω στάχτη στα μάτια. Εσύ όχι, δεν θες να βγεις. Γιουβέτσι, μεγαριδούλες έχει σήμερα. Και ανυπομονώ να δω πώς θα βγει. Δεν έχω ξαναφτιάξει, να σας πω την αλήθεια, μεγαρίδες. Αλλά γενικότερα μου αρέσει το γιουβέτσι, με ξετρελαίνει. Και ανυπομονώ να βγει. Βγήκε το φαγητό. Μπόμπα, έφαγα δύο πιάτα. Έχω σκάσει τώρα, έχει γίνει το στομάχι μου τόσο. Παρόλο που μου πέσε. Έβαλα εγώ πολύ σκόρδο, γιατί η συνταγή της κυριούλας που είδα είχε πολύ σκόρδο και λέω ας βάλω κι εγώ, βέβαια εγώ δεν το πολύ χωνεύω. Μπορεί το σπίτι να βρω, μου έχω πάει αυτή τη στιγμή σκόρδο, αλλά του πήγαινε τόσο πολύ που κι άλλο να είχα βάλει δεν θα με πείραζε καθόλου. Το μόνο κακό όμως τώρα είναι ότι εγώ έχω ένα event μετά και θα πάω και θα βρω μου κοπάω στον κόσμο σκορδίλα. Πρέπει να φάω καμιά δεκαριά, 20αριά, 40αριά τσίχλες. Προς το παρόν όμως θα καθίσω εδώ στο γραφείο μου να επεξεργαστώ ό,τι έχω τραβήξει μέχρι στιγμής, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσω χρόνο το βράδυ, γιατί ο μπαμπάς μου, όπως σας είπα και χθες, έχει γενέθλια και θα του σβήσουμε μια τούρτα, οπότε ας ξεκινήσω δουλειά. Έχω πεθάνει στα γέλια, κάθισα όπως σας είπα να επεξεργαστώ λίγο το βίντεο. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι η κάμερα συνέχισε να γράφει. Αφού τελείωσαμε το άνοιγμα των κουτιών, έβαλα την κάμερα πάνω στην καρέκλα και προσπάθησα εγώ με ένα τσιμπιδάκι να βγάλω το προϊόν που είχε κολλήσει μέσα στη σκύλη στο κουτί. Και έχω σκάσει τα γέλια με αυτά που λέω. Γιατί μονολογώ στην ουσία, δεν μιλάω καν στην κάμερα. Γιατί νομίζω ότι την είχα κλείσει και δεν την είχα κλείσει. Το έχω δει και 5-6 φορές και δεν έχω σταματήσει να γελάω με το μονολογό μου. Έτοιμη να φύγω για το event που έχω, τίποτα το σπουδαίο, δεν έχω φορέσει, απολύτως τίποτα. Ήθελα να βάλω το καινούργιο με τον μπλουζάκι, αλλά δεν προλαβαίνω να στεγνώσει. Και αυτό δεν μπαίνει δυστυχώς στο στεγνοτήριο, αλλά είναι τα μανίκια. Εδώ πέρα είναι βρεγμένο, εδώ πέρα έχει στεγνώσει. Τι κρίμα, ήθελα να το φορέσω. Ποια σας έχω εδώ. Γεια σας. Ποια σας έχω εδώ. Πρέπει εγώ να μετακομίσω στην περιοχή της ή εκείνη στη δική μου. Δεν γίνεται. Έχουμε έρθει στην εταιρεία OMG να δούμε τα νέα λανσαρίσματα και τις νέες τσάντες. Είναι και τα κορίτσια εδώ. Και γίνεται εδώ χαμός από τσάντες. Θα σας τις δείξω όλες τώρα σιγά σιγά. Δείτε εδώ τι ωραία χρώματα και σχέδια. Τι ωραία που είναι αυτή, πεθαίνω. Έλα, τι τέλεια που είναι, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα, τι τέλεια. Έλα, ρε εσύ, είναι τέλεια. Wow. Thank you.
γυαλιά. Τι τέλεια. Αυτό είχε. Ναι, ναι. Τρέχω πάνω γιατί αχ, άργησα και σβήνουνε την τούρτα. Αυτές είναι οι τούρτες. Ναι. Α, έτσι πες. Έτσι πες, κυρά μου. Τι ωραία βιτρίνα. Βασικά, τι ωραίες βιτρίνες που είχαν στα Άττικα. Έχω πάθει πλάκα. Ένιωσα για λίγο ότι είμαι σε μια χώρα, να πω Νέα Υόρκη, να πω Αγγλία, να πω κάτι τέτοιο. Ήταν απίστευτα. Έπαιζε και μια χριστουγεννιάτικη μουσική έξω. Ήταν φοβερά. Άμα περάσετε καθόλου από κέντρο, να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Είναι οι βιτρίνες τέλειες. Τώρα από εδώ θα σας αφήσω. Μπας και στο επόμενο μισάωρο τελειώσω και πω και ξαπλώσω και κοιμηθώ. Δείτε εδώ το μαύρο κύκλο. Τον βλέπετε που έχει φτάσει. Φτάνει. Πρέπει μια μέρα να κοιμηθώ πριν τις 3. Πρέπει. Οπότε σας χαιρετώ. Φιλάκια! Dun 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 d